ο Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή τη καθημερινή μαζί μα. Έλεγε χθε, Αλέξη, για την χορογραφία την οποία θα θυμίζει αυτή η επίσκεψη Ερντογάν σήμερα. Τα πέτυχαν τα βήματα. Ε, αν υπήρχε σκηνοθέτη, θα έλεγε ότι τα πήγανε τέλεια. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε ούτε υποβολέα ούτε τίποτα. Νομίζω όλα πήγαν σύμφωνα με το, με το σενάριο. Ακόμα και όταν έγινε αυτή η κόντρα, όταν είπε δηλαδή, ο Ερντογάν περί και ο πρωθυπουργό απάντησε περί μειονότητα, Ακόμα και εκεί υπήρξε mm -hmm. μια αυτοπιθαρχία και από την πλευρά του Τούρκου ηγέτη. Δεν υπήρξε, δηλαδή, αν θε, μια αντιπαράθεση λεκτική που θα μπορούσε να τυνάξει όλο το πράγμα στον αέρα. Αντιθέτω, χειροκρότηση. Α, χειροκρότηση, το οποίο είναι εντυπωσιακό, ε, Εκεί που ήμασταν όλοι λίγο δαγκωμένοι, να το Ακριβώς, πω έτσι, ναι. ότι όχι, α πούμε τώρα τι θα γίνει, αν θα έχουμε μια επανάληψη παλαιότερων δυσάρεστων εμπειριών. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική στιγμή. Ναι. Και νομίζω ότι και στην πρόεδρο τη Δημοκρατία και, και στον πρωθυπουργό ήταν πραγματικά. Το κλίμα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ κοντά στο σενάριο. Τι δημιουργεί αυτό τώρα, Πού μα οδηγεί, Καταρχήν, μην παραδημιουργήσει προσδοκίε, γιατί πάντα υπάρχει ένα κίνδυνο mm -hmm. εκεί στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα, υπάρχει ένα μομένι, με πάση περιπτώσει, για να υπάρξει από εδώ και πέρα ε, να υπάρξουν διάφορε συναντήσει. Αντιλαμβάνομαι, για παράδειγμα, ότι αυτέ οι συναντήσει των αρχηγών του λιμενικού και των υπευθύνων για τα θέματα μετανάστευση κάτι που θα ενταθεί. Και περιμένει η ελληνική πλευρά ότι αυτό θα διασφαλιστεί για ένα μεγάλο διάστημα, που είναι σημαντικό ε, για τα δικά μα ε, συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο άνθρωπο που έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση, που είναι μια πολύ έμπειρη ε, διπλωμάτη, η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι τώρα υπουργό εξωτερικών, νομίζω θα συνεχίσει την πολιτική διαπραγμάτευση για να δουν οι δύο χώρε εάν υπάρχει περιθώριο να μιλήσουν για την ουσία ή όχι. Παντώ, ε, Αλέξη, προκάλεσε εντύπωση ε, η, η ίδια η διακήρυξη των Αθηνών και οι υπογραφέ που μπήκαν φαρδιές πλατιές κάτω από ένα πολύ ζεστό ε, κείμενο, πολύ προσεκτικά διατυπωμένο, με κάποιες αναφορές που προκάλεσαν εντύπωση για το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας ε, και ούτω καθεξής. Ποια είναι η αξία αυτού του κειμένου που είπαμε δεσμευτικό δεν είναι, αλλά φέρει τις υπογραφές του Προέδρου της Τουρκίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από το 30 περίπου, όπου έχει υπογραφεί ένα κείμενο με τόσο πολιτικό βάρο. Βεβαίω δεν έχει νομική ισχύ mm -hmm. και αυτό είναι, είναι σημαντικό. Από την άλλη, το γεγονό ότι ουσιαστικά οι δύο χώρε λένε ότι και να διαφωνούμε, ε, θα αποφύγουμε ενέργειε οι οποίε μπορούν να διατεράξουν την ειρήνη στην περιοχή. Έστω... Το ξαναλέω και να μην είναι δεσμευτικό αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι έχει την αξία του. Μπαίνει πάντω, πήξε... συγγνώμη, Αλέξη, και ένα, ένα πλαίσιο στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ακόμη και η αντιπαράθεση, τα θέματα που μα χωρίζουν μεταξύ των δύο πλευρών. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι εύκολο ούτε για έναν Τούρκο υπουργό ε, στέλεχο κυβέρνηση να, να διατυπώσει ένα οξύ λόγο απέναντι ε, στην Ελλάδα. Ούτε το αντίστροφο να συμβεί από τη δική μα πλευρά προ την τουρκική πλευρά, γιατί θα είναι σαν να εκθέτουν του αρχηγού του, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα το πώ οι δύο πρωθυπουργοί, ο πρόεδρο και ο πρωθυπουργό, θα είναι σαν μαέστροι, έτσι, Γιατί mm -hmm. πρέπει να, ουσιαστικά να λειτουργήσει μια κυβέρνηση σαν ορχήστρα και, και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και το καθεξής. Όλοι θα πρέπει να πάρουν, εν πάση περιπτώσει, την, την παρτιτούρα που θα παίξει ο κ. Σεντογάν και ο κ. Μισοτάκη και να την ακολουθήσουν. Αυτό από μένα το δούμε το, το επόμενο διάστημα. Πάντω, αυτό το κείμενο πραγματικά θεωρώ ότι βάζει μια βάση με την, με εξή έννοια. Ότι ό,τι ένταση και να υπάρχει στι σχέσει, ε, ό,τι διαφωνία και να υπάρχει, που υπάρχουν πολύ ρίζικε διαφωνίε στην ουσία των πραγμάτων, είναι σαν να έχει βάλει ένα δίχτυ ασφαλεία ε, mm -hmm. το οποίο να ενώνει τι δύο του Αιγαίου και να λε: Εντάξει, κάνουμε τα ακροβατικά μα, υπάρχει πίεση, υπάρχει ένταση, αλλά τουλάχιστον δεν θα πέσουμε όπω κοντέψαμε να πέσουμε το 20. Οι αναφορέ Ερδογάν στο Κυπριακό, που δεν έκανε λόγο για δύο κράτη. Έτσι, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε να παραλείπει κάτι τέτοιο στις αναφορές του στο κυπριακό ζήτημα, αλλά και η αναφορά του στη Γάζα, που δεν ήταν τόσο οξύς όσο τον έχουμε καταγράψει να, να γίνεται έναντι του Νετανιάχου και έναντι του Ισραήλ το τελευταίο διάστημα. Αυτά πώς τα είδες. Νομίζω ότι ο πρόεδρο Ερντογάν κάθισε με το επιτελείο του και σκεφτήκανε ε, τι μήνυμα θέλουν να δώσουμε αυτή την επίσκεψη. Δεν ήταν ένα μήνυμα μόνο στην Αθήνα, ήταν προφανώ και ένα μήνυμα και στου Ευρωπαίου. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Άγκυρα υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν λάθος αυτό που έκανε μπροστά στον Σόλτ, τότε που μίλησε mm -hmm. τόσο άγρια, να το πω για το θέμα τη Γάζα. Οπότε νομίζω ότι εδώ, ε, στην επίσκεψη στην Αθήνα, έγινε τεράστια προσπάθεια να δοθεί το μήνυμα μια Τουρκία πιο μετριοπαθούς. Όχι μόνο απέναντι στα ελληνικά ζητήματα, αλλά απέναντι και στα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Τέλο, Αλέξη, είπε και ο Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα ήταν ευχή έργων κάποια στιγμή, όταν θα οριμάσουν οι συνθήκε, να ανοίξουμε τη συζήτηση και για τα μεγάλα θέματα, για την οριοθέτηση τη ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Εκτιμά ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να αρχίσει να οριμάζει, εν πάση περιπτώσει, από την Άνοιξη, οπότε και θα είναι η επόμενη, το επόμενο τέτα -τέτ μεταξύ του. Ε, επειδή έχουμε ζήσει πολλέ φορέ αυτό το, το έργο, ετώσει, και εγώ θυμάμαι πριν από μερικού μήνε να μου λένε κάποιοι ότι ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση έχει βάλει σαν προθεσμία τα Χριστούγεννα, για να δει αν αυτό μπορεί να περπατήσει παρακάτω. Ακόμα λοιπόν δεν έχει κρυθεί το αν μπορεί να περπατήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι το επόμενο ορόσημο θα είναι εκεί γύρω στι ευρωεκλογέ, ε, όπου πολιτικά θα ξανακριθεί το αν αυτό μπορεί να πάει παρακάτω ή όχι. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα εκεί. Τεράστια ζητήματα, τα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, τα οποία είναι και πολιτικά και εθνικά πασέτε πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, μέχρι το τέλο του χρόνου, εγώ θα έλεγα, θα φανεί αν υπάρχει σημείο προόδου, εν ή αν αυτά θα φεθούν πάλι για κάποια άλλη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, έλεξη.